Σύμφωνα με την εισήγηση των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη θα παρέχεται για όσο χρόνο διαρκούν οι κατασκευαστικές εργασίες στα επίμαχα τμήματα των οδών. Παράλληλα, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης εισηγείται επίσης για πρώτη φορά τα τέλη που θα πληρώνουν οι άποροι να είναι μειωμένα κατά 50%. Μείωση επίσης της τάξης του 50% θα ισχύσει για μία ακόμη χρονιά, όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα της Εφημερίδας Μακεδονία, για τους πολύτεκνους, τους τυφλούς, αλλά και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω. Οι άποροι που επιθυμούν να τύχουν της μείωσης στα δημοτικά τέλη πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, αστυνομική ταυτότητα, συμβόλαιο ιδιοκτησίας και μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου θεωρημένο από την εφορία σε περίπτωση μίσθωσης, βεβαίωση μονίμου κατοικίας, απόδειξη ΔΕΗ για την κατοικία όπου διαμένουν, υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν τις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να προβούν στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης για το ακίνητο. Για πρώτη φορά φέτος διαμορφώνονται δύο ζώνες χρέωσης για τις κατοικίες αντί των τριών που ήταν καθιερωμένες μέχρι και πέρυσι. Για τις κατοικίες που βρίσκονται στην πρώτη ζώνη, τα δημοτικά τέλη ορίζονται στο ποσό των 2,24 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και για όσες εμπίπτουν στη δεύτερη ζώνη, σε 1 ευρώ και 68 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο. Η δεύτερη ζώνη περιλαμβάνει όλα τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές μεταξύ της πλατείας Βαρδαρίου, της 26ης Οκτωβρίου, της Δευκαλίωνος, των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους αμπελόκηπους, της Βασιλέως Γεωργίου, της Μοναστηρίου και της πλατείας Δημοκρατίας. Μεταξύ της πλατείας Μουσκουντή, της Ολυμπιάδου, της Ελένης Ζωγράφου, των ορίων με τον Άγιο Παύλο και τις Οικές, Επταπηγείου, Ευρυμέδοντος, Σταχτούρη και της πλατείας Μουσκουντή, τη Δημοτική Ενότητα της Τριανδρίας. Οι συντελεστές του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων παραμένουν αμετάβλητοι, δηλαδή 36 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο για τους στεγασμένους χώρους και 18 λεπτά το ανά τετραγωνικό μέτρο για τους μη στεγασμένους χώρους. Για την περιοχή της Τριανδρίας ο συντελεστής παραμένει στο ύψος των 15 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο μεταξύ, τα τέλη στάθμευσης που καλούνται να πληρώσουν οι Θεσσαλονικείς θα παραμείνουν σταθερά και κατά το νέο έτος στο ποσό του 1 ευρώ και 70 λεπτών ανά ώρα. Τα συγκεκριμένα τέλη ισχύουν για τους χώρους βραχυχρόνιας στάθμευσης που ελέγχονται με ηλεκτρονικά παρκόμετρα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, για τους χώρους που ελέγχονται με ειδική κάρτα, για τα ηλεκτρονικά παρκόμενα του άξονα της οδού Βασιλίσσης Όλγας και της Βασιλέως Γεωργίου, καθώς και για το πάρκινγκ της πλατείας Ελευθερίας. Η τιμή αυτή μάλιστα ισχύει ανεξάρτητα από τις ώρες στάθμευσης των αυτοκινήτων. Για τη χρέωση των καταστημάτων με τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων έχουν χωριστεί 4 ζώνες. Για τα καταστήματα της πρώτης ζώνης τα τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 130 ευρώ ανά τετραγωνικό. Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα που βρίσκονται στη Λεωφόρο Νίκης, καθώς και στον άξονα της οδού Αριστοτέλους από την Εγνατία μέχρι και την παραλιακή Λεωφόρο, για τα οποία ισχύει η χρέωση 319 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για τα καταστήματα της δεύτερης ζώνης ισχύει η χρέωση 84 ευρώ ανά τετραγωνικό. Στα καταστήματα της τρίτης ζώνης, η οποία περιλαμβάνει όλες τις υπολοιπόμενες περιοχές, τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων διαμορφώνονται στα 53 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τέλος, τα καταστήματα της τέταρτης ζώνης, η οποία περιλαμβάνει όλους τους κοινόχρησους χώρους που ανήκουν στη δημοτική κοινότητα της Τριανδρίας, η χρέωση είναι 16 ευρώ ανά τετραγωνικό. Υψηλότερη είναι η χρέωση αν τα καταστήματα αναπτύσσονται σε πλατείες ή πάρκα.